στην αναζήτηση. Βρίσκεται ο Δήμος Καλαμάτας για να μην στωθούν ακίνητα και οικόπεδα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ανοιχτοί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων σε διάφορα νευραλγικά σημεία. Πέρασε τη διαδικασία από την Οικονομική Επιτροπή για την εκμίσθωση, τη διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση ιδιωτικών χώρων για αναζήτηση ανοιχτών χώρων στάθμευσης. Έχουν οριστεί τέσσερις κεντρικοί τομείς της Καλαμάτας που παρουσιάζεται πρόβλημα με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τις υπηρεσίες μας. Αυτός είναι ο κεντρικός τομέας πλατείας, ο κεντρικός τομέας νοτίου πλατείας, η περιοχή της Αθηνών και της Ράχης, καθώς και η περιοχή της παραλίας. Σε πρώτη φάση αναμένουμε, η πρώτη φάση περιλαμβάνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους ιδιώτες και σε δεύτερη φάση θα γίνει μειοδοτική διαδικασία. Στόχος είναι να εξευρεθούν ιδιωτικά ακίνητα ορισμένων διαστάσεων, βέβαια, γιατί πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές τόσο ως προς τα μορφολογικά τους κριτήρια, δηλαδή να έχουν ένα συγκεκριμένο εμβαδόν και συγκεκριμένες διαστάσεις για να μπορούν να χωράνε τα επιβατικά οχήματα μέσα. Σε δεύτερη φάση θα γίνει μειοδοτική διαδικασία και θα προκύψουν τα οικόπεδα αυτά. Στόχος, βέβαια, όπως έχει πει και ο κύριος Δήμαρχος, είναι να ανακουφίσουμε το κέντρο της πόλης από το πρόβλημα της στάθμευσης. Το επόμενο πάντως και ουσιαστικό βήμα έχει να κάνει με την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία αναμένεται να δείξει και την κατεύθυνση τόσο στην υφιστάμενη κατάσταση όσο και περιέχοντας τις επικείμενες αναπλάσεις. Όπως δήλωσε προημερών και ο Δήμαρχος, είμαστε σχεδόν έτοιμοι για να εκπονηθεί κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης, η οποία θα περιλαμβάνει και όλες τις υποεξέλιξη ή τις υπομελέτη αναπλάσεις που προγραμματίζονται από το Δήμο Καλαμάτας και σίγουρα θα είναι πλήρως εναρμονισμένο με το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου.